συνεννοηθήκατε. Έχετε υπογράψει όμως προεκλογικά, όλοι όσοι κατεβήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιοι βουλευτές, μια συμφωνία, να το πω έτσι, ένα συμβόλαιο, ένα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος λέει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Εάν καταψηφίσετε, θα παραιτηθείτε από την βουλευτική έδρα. Η έδρα ανήκει στο κόμμα και εμείς βασικά προσπαθούμε να υπηρετούμε τις θέσεις του κόμματος που τις εκθέσαμε. Εντάξει, και αλλά θα παραιτηθείτε, κύριε Λουτσάκο. Μισό κύριε Λουτσάκο, μισό λεπτάκι, το άκουσα. Ελληνικό λαό. Γιατί το άκουσα να λέγεται από διάφορους. Είμαστε από αυτούς οι οποίοι τηρούμε κατά γράμμα τον κώδικα δεοντολογίας με ό,τι αυτό προβλέπει. Από τα οικονομικά μέχρι τους συνεργάτες. Άρα, εσείς λέτε στην πραγματικότητα ότι εμείς είμαστε το κόμμα και οι άλλοι έχουν απομακρυνθεί από τις αρχές του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός και η ηγετική ομάδα της κυβέρνησης. Ξαναλέω ότι εμείς θα υπερασπιστούμε. Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ελληνικού λαού για ένα όχι μέχρι τέλος. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Λουτσάκο, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ 1 και ΣΥΡΙΖΑ 2, τώρα ΣΥΡΙΖΑ του ευρώ και ΣΥΡΙΖΑ της δραχμής, του εθνικού νομίσματος. Πάλι εξωτερικού. Τι υπάρχει, για να το καταλάβουμε, γιατί ποιον ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεστε. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα υπερασπιστεί τη λαϊκή κυριαρχία, και τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Να το πούμε καθαρά, κύριε Λουτσάκο μου. Δεν σκοπεύετε να παραιτηθείτε. Μην το γυροφέρνουμε. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ των κοινωνικών αγώνων. Υπάρχει, ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ της αμφισβήτησης. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε μία φράση, κύριε Λουτσάκο, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Είπατε η έδρα ανήκει στο κόμμα. Το κόμμα είμαστε εμείς. Αυτό λέτε. Και προφανώς δεν είναι ο Τσίπρας. Και ρωτώ, κύριε Λουτσάκο, να κάνω μια ερώτηση που αφορά στα κομματικά σας. Και θα επιδιώξουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να επανατοποθετηθεί πολύ σύντομα. Ωραία, μα Βασίλη, πρακτικά, επειδή παιδιά μισό λεπτό. Υπάρχει ζήτημα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αφού δεν υπηρετεί, δεν υπερασπίζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, θέλετε συνέδριο και αλλαγή ηγεσία. Δεν είπαμε για αλλαγή ηγεσία. Δεν γίνεται όλα μαζί. Η έδρα ανοίξει το κόμμα. Το κόμμα είστε εσείς. Ο Τσίπρας δεν το υπερασπίζει, ψηφίζει μνημόνια, υπογράφει συμφωνίες. Αλλά εσείς δεν θέλετε την έδρα να την γυρνάτε πίσω, τι θα γίνει τώρα. Ποιος υπερασπίζει τι και ποιος υπηρετεί τι εδώ πέρα. Υπερασπίζουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Άρα ο Πρωθυπουργός δεν υπερασπίζεται αυτές τις θέσεις. Και το όχι του ελληνικού λαού. Και εμείς θα αγωνιστούμε για το όχι μέχρι τέλος. Επειδή, κύριε Λουτσάκο, τώρα, επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που δεν φοβάστε να πείτε την άποψή σας, τη λέτε καθαρά και σε άλλες εποχές, και τώρα ξέρετε ότι είμαστε σε μια οριακή κατάσταση και στο πολιτικό και στο κομματικό και στο εθνικό πεδίο. Οριακή κατάσταση. Δεν είναι τώρα να το γυροφέρνουμε. Λοιπόν, η αριστερή πλατφόρμα έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με, με τη συμφωνία αυτή. Δεν την ψηφίζει. Η ερώτηση είναι, εάν η αριστερή πλατφόρμα, τα μέλη της, τα στελέχη της, οι βουλευτές της, θα παραιτηθούν από τη θέση του βουλευτή, ναι ή όχι, καταψηφίζοντας, δηλαδή πηγαίνοντας κόντρα στη γραμμή της κυβέρνησης, βουλευτής, είστε βουλευτής που υποστηρίζει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πηγαίνετε εναντίον αυτής της κυβέρνησης, η ερώτηση είναι αν θα παραμείνετε στη Βουλή και αν στόχος σας είναι να συγκροτήσετε διαφορετικό πολιτικό κόμμα. Ξαναεπαναλαμβάνω. Άμα να μου πείτε τα ίδια, μου τα πείτε. Αφήστε να μην μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν θα συγκροτήσουμε ξεχωριστό πολιτικό κόμμα. Δεν θα υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν έχουμε αναφορά στις αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά δεν δίνετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν αμφισβητούμε την κυβέρνηση. Την καλούμε να αλλάξει ρότα τώρα. Ξέρουμε ότι υπήρξε ένας άθλιος χυδαίος εκβιασμός και την καλούμε να μην προχωρήσει στην ψήφιση αυτή τη συμφωνία. Κύριε Λεωτσάκο, κάτι τελευταίο. Πόσοι πιστεύετε ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία σήμερα? Δεν το γνωρίζω. Το πώς θα εκφραστούν με την ψήφο τους οι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λεωτσάκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτά, παιδες.